Πάμε να ολοκληρώσουμε τις τεχνικές διακρίσεις με τον Δημήτρη Δράκο, κεντρικός αμυντικός αλλά και αμυντικό χάφ. Γύρισε στην Κοζάνη το 1995, σε ηλικία 17 χρόνων από τον Φίλιππο Κρόπο. Αγωνίστηκε για 10 συνεχόμενα χρόνια στην Κοζάνη, από το 1995 έως το 1996, από το 1995 συγγνώμη, έως το 2004-2005. Έπαιξε στην Καστορία στην τελευταία κατηγορία για ένα χρόνο 2005-2006 και μετά επέστρεψε στην Κοζάνη για μια τελευταία χρονιά το 2006-2007. Αγωνίστηκε 203 φορές με τη φανέλα της Κοζάνης και πέτυχε 10 γκολ. Αρχηγός της ομάδας για πολλά χρόνια ξεχώριζε με τις αρχηγικές του ικανότητες. Παρακαλώ τον Δημήτρη Δράκο να έρθει εδώ. Φιλοξενούμε εδώ και τον κύριο Λαζαρίδη, πρώην πρόεδρο του Αμυντέου, να έρθει να βραβεύσει τον. Στην Καστορία και στην Ελλάδα. Ναι. Πώς πήγες εκεί? Εντάξει, όποιος κάθε παίκτης θέλει να πάει σε μεγάλη κατηγορία, έτσι δοκίμασα και εγώ. Εντάξει, για λόγους που είναι ακούς, επέστρεψα πάλι στην Κοζάνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο, τη διοίκηση. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα. Και στα παιδιά εδώ να πω ότι πρέπει να είναι περήφανοι, γιατί κλήθηκαν αυτοί σε αυτό το δύσκολο να ανεβάσουν την ομάδα, να τη φτάσουν ψηλά. Και θέλω να πω καλή επιτυχία και του χρόνου να είναι γάμα εθνική. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάποιοι θα παραξενεύσετε τη δουλειά έχει ο Λαζαρίδης εδώ. Δύο είναι οι λόγοι που βρίσκομαι εδώ. Είμαι 41 χρόνια φίλος του Αγάπη. Όποτε μου ζήτησε τη βοήθεια, προσπάθησα να είμαι κοντά του. Το δεύτερο στοιχείο είναι, για όσους δεν ξέρουν, είμαι ένας άνθρωπος στο ποδόσφαιρο. Από μικρό παιδί. Θέλω και πιστεύω και είναι ένα κομμάτι που κάθε φορά κάνει λάθος ο πρόεδρος να με καλεί στο βήμα. Κάθε φορά διαμαρτύρομαι, θα το κάνω και τώρα. Είναι πολύ λίγο για την Κοζάνη. Εμένα με λυπεί και το λέω με λυπεί γιατί είμαι ένα παιδί από ένα χωριό του Αμυντέου, ζω στην Τολεμαΐδα, αλλά νοιάζομαι και για την ομάδα της Κοζάνης, όπως θα πω και για την Τολεμαΐδα που διατέλεσα πάρα πολλά χρόνια γενικός αρχηγός. Θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να καθίσουν όλοι οι παράγοντες και όλοι οι πόλοι και να συζητήσουν για να φύγει από αυτές τις κατηγορίες η Κοζάνη. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα, ότι η Κοζάνη πρέπει να είναι στην Μεγαθνική. Όλες οι άλλες κατηγορίες είναι πολύ λίγες για την Κοζάνη. Δεσμεύομαι, δεν ξέρω αν θα είναι πρόεδρος ο Αγάπης ή κάποιος άλλος, αλλά δεσμεύομαι να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια για μεγαλύτερες κατηγορίες. Σας ευχαριστώ.